Τώρα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό? Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αντιλήψεις που ίσως μας βοηθάει να καταλάβουμε την συμμετοχή μας στην δημιουργία της πραγματικότητας. Πρώτο, η έννοια του Carl Jung, το συλλογικό, υποσυνείδητο ή ασυνείδητο. Ένα μέρος όπου όλα τα υποσυνείδητα όλων των ανθρώπων αγγίζουν, συγχωνεύονται, όπου υπάρχουν κοινά αρχέτυπα, κοινές ανάγκες, κοινά συναισθήματα, πεπιθήσεις, όπου αυτό που υπάρχει στο δικό μου υποσυνείδητο υπάρχει στο δικό σας. Και αυτό που υπάρχει στο δικό σας υπάρχει στο υποσυνείδητο του κάθε ανθρώπου. Είναι ένα σημείο όπου αγγίζουν, αν θέλετε, οι βαθύτερες μας σκέψεις, προγραμματισμούς και πεπιθήσεις. Άρα, στο βαθμό που εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, που είμαι επιφυλακτικός για τα κίνητρα των ανθρώπων, συμβάλλω στην δημιουργία της δυσπιστίας των ανθρώπων. Συμβάλλω σε μια πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι δεν είναι της εμπιστοσύνης. Μόνο και μόνο που πιστεύω αυτό, μόνο και μόνο που φοβάμαι αυτό, μόνο και μόνο που περιμένω αυτό, συμμετέχω με όλες τις άλλες ψυχές να δημιουργήσουμε μία πραγματικότητα που αντιστοιχεί σε αυτό. Υπάρχει ένα κοινό ταμείο πεπιθήσεων και συναισθημάτων, και τα συναισθήματα και πεπιθήσεις που έχω εγώ ενισχύουν αυτές τις πεπιθήσεις που υπάρχουν στους άλλους. Από τη στιγμή που εγώ αλλάζω, τότε συμμετέχω με άλλους ανθρώπους σε άλλες πεπιθήσεις και σε άλλες συναισθήματα. Μια άλλη έννοια είναι η έννοια του Rupert Sheldrake, ένας βιολόγος γνωστός, σεβαστός στον κόσμο, που έχει δημιουργήσει την ιδέα, την θεωρία του μόρφου γενετικού πεδίου. Από ελληνικές λέξεις έχετε το πεδίο που γεννάει μορφές. Μόρφο γενετικό πεδίο. Και λέει, υπάρχει ένα πεδίο που ενώνει όλο το όντα που είναι από το ίδιο είδος. Όλες οι μύγες, όλες οι γάτες, όλες οι μαϊμούδες, όλοι οι άνθρωποι, και είναι ένα κοινό ταμείο. Κάθε ιδιότητα που μαθαίνει, που αποκτάει, που καλλιεργεί κάθε άνθρωπος, κατεθέτεται σαν μία γνώση, σαν μία ιδιότητα σε αυτό το κοινό μόρφο γενετικό πεδίο. Και αυτή η ιδιότητα μετά είναι πιο δυνατό μέσα στο πεδίο των ανθρώπων. Και κάθε άνθρωπος μετά από αυτό έχει πιο πολύ ευκολία να μάθει αυτό. Είχε γίνει πρώτο έρευνες με τις μαϊμούδες στην Ιαπωνία, όπου ρίξανε κάποιες πατάτες στις μαϊμούδες για να φάνε και παρατηρήσανε την συμπεριφορά τους. Και η συμπεριφορά ήταν να την πιάνουν την πατάτα και να την τρώνε. Μία μαϊμού όμως ανακάλυψε ότι μπορεί να πλένει την πατάτα και να την τρώει χωρίς άμμο. Μετά από αυτό περάσανε κάποιους μήνες και οι άλλες νέες μαϊμούδες μάθανε τη νέα γνώση. Μία νέα γνώση για το είδος. Και γινόταν σιγά σιγά, μέχρι μία μέρα έγινε μία έκρηξη και όλες οι μαϊμούδες, και οι μικρές και οι μεγάλες, μάθανε ότι μπορούν να πλύνουν τις πατάτες και σε διπλό νησί. Και δεν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Μάθανε ότι μπορούν να πλύνουν τις πατάτες. Δηλαδή πώς? Μέσα από το μόρφο γενετικό πεδίο. Και άρχισε ο Sheldrake να κάνει έρευνες. Σε ένα εργαστήριο στη Νέα Υόρκη, μέσα από κάποιες χημικές ουσίες, να δημιουργούν μεταλλαγμένες καταστάσεις σε μύγες του φρούτου, αυτές τις πολύ ψηλές μύγες που αωρούνται γύρω από το φρούτο.
Και η συχνότητα της παραμορφωμένης καταστάσεις λόγω της χημικής ουσίας είχαν ένα συγκεκριμένο αριθμό ή ποσοστό. Μετά ανακαλύψανε ότι κάνοντας την ίδια έρευνα στην Αυστραλία είχαν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά με λιγότερη ουσία. Θέλω να πω ότι μπήκε στο μόρφο γενετικό πεδίο αυτή την παραμόρφωση. Μετά διδάξανε ποίηματα σε ανθρώπους και είδανε ότι διδάξανε το ίδιο ποίημα σε κάποιον μετά από μήνες που είχαν δείξει σε κάποιον άλλον, αυτοί που μάθανε μετά από μήνες σε άλλη χώρα το μάθανε πιο εύκολο. Ήταν στο μόρφο γεννητικό πεδίο. Τα παιδιά γεννιούνται σήμερα και κάθονται μπροστά σε ένα κομπιούτερ και δεν χρειάζεται τίποτα να μάθουν, το χρησιμοποιούν. Ένας άνθρωπος 70 χρόνια δεν ξέρει να καθίσει 2 μήνες εκεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι στο μόρφο γεννητικό πεδίο. Άρα υπάρχει ένα πεδίο όπου όλες οι τάσεις μας είναι ενωμένες. Εγώ άρα συμμετέχω με δική μου κατάθεση σε αυτό το πεδίο. Τι καταθέτω? Καταθέτω πόνο, θυμό, φόβο, ιδιοτέλεια, αγάπη, ενότητα, κατανόηση, κριτική. Με όλα αυτά που εγώ έχω, επικοινωνώ με όλες τις άλλες ψυχές και αυξάνω σε αυτές τις ψυχές τις ιδιότητες που αντιστοιχούν με αυτό που λέγεται συμπαθητική δόνηση, με αυτό που έχω μέσα μου. Τώρα, συμπαθητική δόνηση έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές, αλλά το ξαναπώ. Είναι ο νόμος της φυσικής που λέει ότι αν υπάρχει μία δόνηση εδώ, ας πούμε ένα πιάνο και χτυπάω μία κορδί, αυτή η δόνηση θα πάει προς το άλλο πιάνο και θα ενεργοποιήσει βασικά την κορδί που είναι ρυθμισμένη στην ίδια συχνότητα και θα αφήσει τις άλλες κορδές αμέτωχες. Άρα, εγώ με τον ανταγωνισμό μου ενεργοποιώ τον ανταγωνισμό του άλλου. Εγώ με το φόβο μου για απόρριψη ενεργοποιώ την απόρριψη του άλλου προς εμένα. Εγώ με την πεποίθηση ότι ο άλλος θέλει να με εκμεταλλεύεται, έλκω την εκμετάλλευση από τον άλλο. Είναι συμπαθητική δόνηση. Δηλαδή, εγώ με αυτά που νιώθω και αυτά που πιστεύω, με συμπαθητική δόνηση έλκω συμπεριφορές και καταστάσεις που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του νου μου, και συνειδητό και υποσυνείδητο. Και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως και ατομικά και προσωπικά έλκομαι από την ζωή και συμπεριφορές, αλλά και καταστάσεις που αντιστοιχούν στο εσωτερικό μας περιεχόμενο.